μαγειρέψω για να φάτε εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Βοήθησε με λίγο, κυρία μου, το παντελονάκι μου. Βεβαίως. Στα τα δερματίνια όταν τα φοράμε. Δεν βολεύουνε, δεν βολεύουνε. Είσαι ο άνθρωπος μου, είσαι το τέρι μου. Λοιπόν, πάω να συναντήσω τον Αλέξανδρο, γιατί δεν θυμάμαι τι θα μου ετοιμάσει, αλλά μου λέει. Θα φας με την ψυχή σου αφρικασέ. Ναι, στο οποίο αντί για λεμόνι και... θα μπορούσα να βάλω και λάιμ, η αλήθεια. Αγάπη, είναι σήμερα. Τι κάνεις. Λάιμ, σου ήρθα εγώ. Ναι, αυτό. Τι γίνεται. Πολύ φίλος μου αυτά που λες, εντάξει. Να σου πω, είναι μπίζελη συνταγή. Είναι λίγο. Είναι. Θα το πάμε διαφορετικά. Μαδίστικη, ωραία. Έχουμε κάνει όμως την προετοιμασία μας. Έχουμε κάνει προετοιμασία για να δείξουμε όλα τα στάδια. Πολύ αίρεση, Αλέξανδρε. Θέλω να ανοίξω το κατσαρόλι να φάω. Έλα, άνοιξε να δεις. Αυτό είναι το αρνάκι που ήδη έχει βράσει και σε λίγο θα βάλουμε μέσα μαγούλι, σπανάκι. Παναγία μου, τι φτιάχνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα. Κλείστο αυτό. Το κλείνω. Βάλε λίγο λάδι στη φωτιά. Να βάλω εγώ λίγο βούτυρο soft lure pack. Εντάξει, μία έτσι. Γενναία κουταλιά. Λέγαμε πριν για έρωτες, για ειδήλια κλπ. Ναι. Πιστεύεις ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι? Εννοείται. Πρώτα περνάει από το τηγάνι. Αν το τρώτε μαζί. Θα το τηγάνι σίγουρα, αλλά όταν του μαγειρεύεις ή όταν μοιράζεστε ένα δείπνο ωραίο μαζί, για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι όλο το διαδικαστικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή για να κερδίσει την καρδιά πρέπει να του μαγειρέψεις πολύ ωραία. Δεν πρέπει. Ή να σου μαγειρέψει. Γιατί. Σωστά. Ορίστε, γιατί? Ας αντιστρέψουμε τους ρόλους. Φαντάζομαι είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Εγώ θα ήθελα να το απλοποιήσω για τη σύγχρονη φίλη που μας παρακολουθεί τώρα να μοιραστούν ένα ωραίο δείπνο μαζί. Δεν σημαίνει απαραίτητο πρέπει να το μαγειρέψουν. Εντάξει, όχι αρνάκι φρικασέ, κάτι άλλο. Μπορούμε να, μια φορά να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ένα ωραίο ρομαντικό. Ναι. Ορίστε. Εντάξει, έχουμε μήνες, έρχεται και το Αγίου Βαλεντίνου. Όχι, δεν έχουμε πολλούς μήνες, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε. Αστρώνουμε τη δουλειά. Οκ, εντάξει. Κατάλαβα. Κανονίστηκε. Βάζουμε μέσα το αρνάκι μας. Εντάξει, θέλουμε να του δώσουμε χρώμα. Ωραία κομμάτια διάλεξες. Ναι, εδώ ο Γιώργος που μου έχει βάλει τα καλύτερα. Ο φίλος μου ο Μπούμπας. Λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Θα μου βάλεις εσύ με προσοχή. Ωραία. Τέλεια. Θα αφήνουμε να πάρει λίγο χρώμα. Και εδώ έχω κρεμμύδι πράσο ψιλοκομμένο, το οποίο θα μπει μόλις πάρει χρώμα μέσα. Εντάξει, θα το γυρίσω λίγο. Εδώ. Και για να σε πειράξω, σκόρδο δεν έφερες. Σκορδάκι σήμερα δεν έχει. Εντάξει. Έχεις έξοδο. Εντάξει. Οκ. Ξέρεις τι, είπα να μην φάω σήμερα, να μην φάμε σκόρδο, γιατί αύριο έχουμε γάμο. Μεγάλη μέρα αύριο ξημερώνει για την εκπομπή του Love It. Το κορίτσι μας παντρεύεται. Έτσι είναι. Μωρή, λες και παντρεύομαι, εγώ νιώθω. Εντάξει, παντρεύεται. Χαίρομαι, ενώ την αγαπώ πολύ. Μία από τις καλύτερες σου φίλες, φαντάζομαι. Και συνεργάτηδα, άρα. Είναι... Έτσι όλοι νιώθουμε. Ναι. Και η οποία τώρα μπορεί να μην με ακούει καν, αλλά ξέρω ότι είναι πάντα εδώ. Μιλάει με τον Ποσειδώνα. Δεν πειράζει. Εγώ για σένα μιλώ που βρεθώ και που σταθώ, κυρία μου. Ναι. Θα έρθω να δοκιμάσω λίγο. Να έρθεις. Έλα. Έρχομαι. Είναι νύφη, παντρεύεται αύριο. Έχει κάνει πρόβα νυφικού. Βρε, θα δοκιμάσω, δεν θα φάω. Δεν ξέρετε ότι δοκιμάζω απλά. Έλα εδώ, γυναικάρα μου, έλα εδώ. Ξερό κρεμμυδάκι. Πού είσαι, όμορφη. Ξέρεις να κάνεις φρικασέ. Μαγειρεύω πάρα πολύ, εγώ, να ξέρετε. Έτσι λέει, κερδίζει την καρδιά. Βέβαια, σαν το φρικασέ του Αλέξανδρου δεν το έχω φτιάξει. Είναι πολύ καλύτερο. Τι πρόλογο κάνει για να δοκιμάσει. Πες μόρτα στο είναι το καλύτερο φρικασέ του κόσμου. Άνοιξε. Θα δοκιμάσω, δεν τρέπομαι. Πάρε πυρουνάκι. Ορίστε. Πάρε πιάτο από εκεί. Πάρε και ένα μαχαιράκι, αν θες. Παιδιά, είναι. Ωραίο, Λοιπόν, έλα να δεις τώρα αυτό για να πήξει ωραία η σάλτσα. Εγώ εδώ είμαι. Θα βάλουμε λίγο αλευράκι από πάνω. Γιατί το πας παλιές το αλευράκι, δεν φοβάσαι για να δέσει. Όχι, για να δέσει η σάλτσα μετά, γιατί θα ρίξουμε τώρα. Λοιπόν, μαγείρισα. Γεια σου. Θα σβήσουμε με και μαγείρισα κρασί. Και μάνα. Αυτό. Θα σβήσουμε με κρασί και το ζωμό και αυτό θα το αφήσουμε σιγά σιγά να μαγειρευτεί. Θέλει τουλάχιστον 45-50 λεπτά να έρθει να γίνει ωραία το αρνάκι μας. Με το νόστιμο. Κρατιέμαι. Αλλά την πιπέρι έριξες νομίζω. Ού, ρίξα που μπουμπούνισα εγώ, Αλέξανδρε. Λοιπόν, κοίτα, κρασάκι εδώ και πάμε για ζωμό.
Πώς μη σε κάψω. Να το, γλυκό. Εδώ είναι. Χόρεψε το μου, ωραία, που μου είσαι το φτανάκι σου. Βγες μπροστά τώρα και εδώ. Εγώ να τη χορέψω. Τώρα, κάτσε να τελειώσω, γιατί χορέψω. Ντρέπεστε αυτά που κάνετε πάνω, δεν ντρέπεστε. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Αυτό θα το αφήσουμε 40-45 λεπτά. Θα βάλουμε το καπάκι και εδώ είναι μετά από 45-50 λεπτά. Βλέπεις, έχει ψηθεί το κρεατάκι μας. Η μαγιά της τηλεόρασης, το πριν και το μετά. Το πριν και το μετά. Και τώρα εδώ θα ρίξουμε το μαρούλι μας. Το οποίο το ρίχνουμε τελευταίο για να μην. 15 λεπτά πριν το τέλος. Δηλαδή αυτό θα μαγειρευτεί, αλλά 15 λεπτά. Σπανάκι. Mm-hmm. Εντάξει. Και τελευταία στιγμή, βάζω λίγο σπανάκι ακόμα. Ανακατεύω καλά. Και εδώ το κορίτσι, πού είναι το καπάκι, εδώ. Τσακ, θα το ξανακαπακώσουμε για να το δείξουμε, εντάξει. Θα το αφήσουμε 15 λεπτά και στο τέλος θα βάλουμε ξύσμα από λεμόνι, λίγο χυμό λεμόνι, άνοιχο και μαγιανό φρέσκο. Τελευταία στιγμή. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε αυτό που τρώει η Μάρτζη. Παιδιά, είναι πεντανόστιμο, συγγνώμη, δεν το αφήνω. Δεν το αφήνεις. Όχι, το αφήνεις, θα σου πω. Ξέρεις τι, άστα εδώ λίγο. Για βάλτε λίγο μουσική. Τι. Να τονε, να τονε. Θα είμαι ο πρώτος χορός την προηγούμενη μέρα. Ναι, αυτό. Πάμε. Σκληρό κολάρο θα μπορεί, μολόχρυσο ρολό. Πάμε. Έρε, έχουμε γάμους. Είναι όμορφος, είναι πολύ όμορφος. Πάμε. Και όλοι μου λένε ότι είμαι πολύ τυχερός με το δύο μου τα κορίτσια. Σε εμείς που σε έχουμε. Και... Σας τύρα.